καταγγέλλω ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στο νοσοκομείο της Χίου με τα ασθενοφόρα. Έχω τη μητέρα μου 24 ώρες στο νοσοκομείο χωρίς λόγο. Έπρεπε να φύγει από χθες στις 2 το μεσημέρι που μου είπε ο γιατρός. Δεν έφευγε διότι δεν υπήρχε δεύτερο ασθενοφόρο, γιατί ήταν ένα και έπρεπε να καλύπτει τα επίγοντα και τα τροχαία κλπ. Μου είπανε θα φύγει το πρωί. Από τις 10 το πρωί έχω το εξιτήριο στο χέρι. Δεν υπήρχε πάλι ασθενοφόρο να καλύψει τη μεταφορά της μητέρας μου και φεύγω τώρα 3 το μεσημέρι την επόμενη. Δηλαδή μετά από μια μισή μέρα, έτσι. Μάλιστα. Από χτες το μεσημέρι φεύγω σήμερα. Τι σας είχαν πει αρχικά, δηλαδή πήρατε το εξιτήριο, έπρεπε πήρα να φύγω. Πήρα το εξιτήριο και έπρεπε να φύγω. Δεν υπήρχε λόγος να είμαι στο νοσοκομείο. Η θεραπεία της μητέρας μου ολοκληρώθηκε από χθες και είμαι τώρα σήμερα 25 ώρες επιπλέον στο νοσοκομείο χωρίς να υπάρχει λόγος. Τώρα αυτή η κίνηση βλέπουμε ότι τώρα το ασθενοφόρο. Ασθενοφόρο θα φύγω μετά τώρα. Από διαμαρτυρίε σα. Λογικό είναι, διότι έχω πάει 2 φορές στο γραφείο και μετά ειδοποίησα και εσά και ήρθε το ασθενοφόρο για να πάει τη μητέρα μου στη Σικιάδα μετά από 25 ώρες. Λοιπόν, α τα ακούσουν οι αρμόδιοι και α φέρουν οδηγούς. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, διότι ασθενοφόρα οχήματα υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν οδηγοί για να καλύψουν τις ανάγκες του νοσοκομείου. Αυτά είχα να πω. Λοιπόν, κύριε Μαρή, υπήρχε πάλι ένα περιστατικό εδώ. Το γνωστό, υπάρχουν οχήματα, έχετε θέμα με το προσωπικό. Ναι, εντάξει, το περιστατικό ακριβώς δεν το ξέρω. Την ασθενή που ταλαιπωρήθηκε μία μισή μέρα από ό,τι κατάλαβα μέσα στο νοσοκομείο. Ναι, όντως, οχήματα υπάρχουν. Τα βλέπουμε, τα καμάρωνουμε έξω στην αυλή του νοσοκομείου. Δυστυχώς υπάρχει στενότητα στο θέμα του προσωπικού. Αυτό είναι που ταλαιπωρεί και τον κόσμο και εμάς. Γιατί μην νομίζετε ότι και εδώ στο νοσοκομείο έχουμε, από ό,τι ξέρω, επειδή και εγώ τώρα γύρισα από μια μικρή άδεια, έχει μια πληρότητα σχετικά μεγάλη το νοσοκομείο. Και ένα πράγμα που δεν θέλουμε κι εμείς είναι να κρατάμε και κάποιους ασθενείς παραπάνω από ό,τι χρειάζονται. Γιατί χρειαζόμαστε και το χώρο. Και φυσικά να μην ταλαιπωρείται και ο κόσμος. Ωστόσο, είναι το πιο ελαφρύ από τα 3 τελευταία περιστατικά που έχουν συμβεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το συγκεκριμένο θέμα έχει τερθεί σε συνεννόηση με κάποιον αρμόδιο, με τους 2 βουλευτές, για το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Εμείς είχαμε, σαν σωματείο, τώρα είχαμε επισκεφθεί και τους 2 βουλευτές. Είχαμε ενημερώσει και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και τον Δήμαρχο, επειδή είναι και οι τοπικοί άρχοντες για αυτά τα θέματα. Από εκεί και πέρα και ο καινούριος διοικητής, που εντάξει, ο άνθρωπος ήρθε ένα μήνα έχει ουσιαστικά που έχει αναλάβει. Έτυχαν αυτά τα 2 περιστατικά δυστυχώς αυτό το διάστημα. Έχει ενημερώσει και την ΔΥΠΕ, από όσο ξέρω, και τους ανωτέρους του, ώστε να λάβουν και εκείνοι τα μέτρα τους, ώστε να μην επαναλαμβάνονται τέτοια περιστατικά. Πόσα άτομα χρειάζονται για να λειτουργήσει ορθά το ΕΚΑΒ? Ναι, εντάξει, έναν υπολογισμό κάνω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε 14 άτομα. Τουλάχιστον πάνω από 20 άτομα. Δεν το λέω με μεγάλη υπευθυνότητα, γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς τι γίνεται. Απλά σας λέω σχετικά και με τα γειτονικά νησιά. Παράδειγμα, η Μυτιλίνη που έχει περίπου 35 άτομα πλην των οδηγών του νοσοκομείου της Μυτιλίνης. Έχει 35 άτομα μόνο του ΕΚΑΒ. Είναι μεγαλύτερο νησί. Γι' αυτό αναλογικά λέω. Οπωσδήποτε πάνω από 20.